Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές, καλή εβδομάδα να έχουν. Συνεχίζεται η πράσινη περιοχή της Ηπείρου και βέβαια δεν αναφερόμαστε στην χλωρίδα της περιοχής, αλλά αναφερόμαστε... Ούτε στο Πασόκ. Ούτε στο Πασόκ. Έτσι, πολύ καλά το είπες. Αναφερόμαστε στα σχεδόν μηδενικά κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα. Τα οποία επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά και θα το λέω μέχρι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, δεν πρέπει να μας κάνουν να εφησυχάζουμε. Τουναντίον. Γιατί σήμερα έχουμε ένα, αύριο μπορεί να ξυπνήσουμε και να έχουμε 101. Συνεπώς, οποιαδήποτε χαλάρωση των μέτρων, έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο προς όφελός μας δεν είναι ως περιφέρειας Ηπείρου, έτσι, ως τοπικών κοινωνιών. Mm. Λοιπόν, αυτά. Ένα κρούσμα το μοναδικό σήμερα στα Γιάννενα και πάμε καλά. Mm-hmm. Έτσι. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε να πάμε καλά και δεν ξέρω, θα με ρωτήσεις εσύ να πω εγώ για τα σχολεία. Να πεις και για τα σχολεία, να μας δώσεις και από εκεί την εικόνα που έχεις. Και βέβαια θέλω και ένα σχόλιο σου όσον αφορά, τα είπαμε βέβαια και την προηγούμενη εβδομάδα εμείς, όσον αφορά τον εμβολιασμό. Πλέον αρχίζει και γίνεται καθημερινό θέμα συζήτησης και ο αριθμός των εμβολιαζομένων στη χώρα. Γιατί, Βαγγέλη μου, βλέπουμε ότι πάμε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Υπάρχει διαβεβαίωση του αρμόδιου υπουργού ότι θα επιταχυνθεί ο ρυθμός των εμβολιαζομένων. Αυτό από τις δηλώσεις μέχρι να το δούμε στην πράξη απέχει και πολλές φορές αυτοδιαψεύδονται, δεν είναι πρώτη φορά άλλωστε, έτσι. Οι κυβερνώντες, αν καθίσουμε και κάνουμε μια ανάλυση στο τι μας έλεγαν και τι έγινε τελικά κτλ. Δεν θα βρούμε άκρη. Μακάρι να αυξηθούν οι εμβολιαζόμενοι. Το ερώτημα βέβαια είναι η μάνα μου που δεν έχει κινητό και δεν είναι εξοικειωμένη με την τεχνολογία, αν της πάει, είναι πάνω από 85, αν της πάει μήνυμα, ποιος θα το διαβάσει. Βέβαια έδωσαν απάντηση σε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να πάει σε φαρμακείο ή σε ΚΕΠ. Και άλλο ερώτημα, αν κινητικά δεν μπορεί να μεταφερθεί, ας πούμε, έτσι, υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει ένα πρόβλημα. Yeah. Εδώ υπάρχει μια εμπλοκή των Δήμων. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι να μεριμνήσουν και τη μεταφορά κάποιων ηλικιωμένων οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνοι τους για να εμβολιαστούν, ούτε μπορούν από μόνοι τους να μπουν στην πλατφόρμα και να δώσουν στοιχεία και άμκα και όλα τα συναφή. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δημιουργείται ένα θέμα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα, γιατί δεν περιλαμβανόταν στη λίστα και καλώς αντέδρασαν, διότι δεν μπορεί ο φαρμακοποιός, ο οποίος έρχεται σε επαφή με κάθε νοσούντα, με κάθε έναν που ανοίξει ομάδα υψηλού κινδύνου, να μην συμπεριλαμβάνεται ως προτεραιότητα στους εμβολιαζόμενους, να σου πω ότι τελικά υπήρξε μια δήλωση απόψε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποια ηγεσία αναφέρεται, μένουμε σε αυτό εμείς, ότι και οι φαρμακοποιοί θα περιληφθούν σε αυτούς στην λίστα άμεσης προτεραιότητας των εμβολιαζομένων. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα σχολεία. Τα σχολεία, ναι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τραγελαφικά πράγματα. Και ειλικρινά, το έχω πει και άλλη φορά, την κυρία Κεραμέως, δεν ξέρω γιατί ο κ. Μητσοτάκης, αυτή την κυρία Υπουργό, η οποία υπεραμείνεται, θα το λέω γιατί δεν γίνεται, δεν το χωράει το μυαλό μου, όχι μόνο το δικό μου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, των οποίων οι πρόεδροι, οι εκλεγμένοι αιρετοί, ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Αν λέει κάτι αυτό. Αυτή η κυρία που θέλει να εξισώσει τα κολέγια, με πολλά εισαγωγικά τα βάζω, ποια κολέγια τώρα, ας πούμε, δηλαδή χρήματα, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια είναι. Ας τα πούμε εκπαιδευτήρια που ο πλούσιος μπαμπάς πληρώνει ή ο φτωχός στερεί τα πάντα για να πληρώσει, να πάρει το παιδί του ένα χαρτί το οποίο δεν έχει κανένα αντίκρισμα. Να τα εξισώσει με τα αντίστοιχα ΑΕΗ, έτσι, πανεπιστημιακού επίπεδου, δηλαδή το Πολυτεχνείο, αν είναι δυνατόν, με ένα τριετούς φοιτήσεως κολέγιο και να έχει τα ίδια δικαιώματα αυτός. Αυτή η κυρία Κεραμέως, λοιπόν, η οποία αποφάσισε και πήγε σήμερα στα σχολεία, εδώ μιλάμε για τραγελαφικές καταστάσεις. Λέει κάθε 20 λεπτά θα εξαερίζεται η αίθουσα για 5 λεπτά. Στα Γιάννα δεν έχει ζήσει εσύ, Βίκη, έτσι, δεν είναι? Όχι. Εγώ που έχω ζήσει στα Γιάννα, αναρωτιέμαι, αφήνω τις άλλες περιοχές. Η Άρτα, η Σκωτία που έχω πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Στα Γιάννα υπάρχει χειμώνας
που ξέρει τι έξω κάνει παγετό. Δηλαδή κάθε 20 λεπτά θα ανοίγει η τάξη, θα μπαίνει αέρα μέσα και στο διάστημα αυτό τα παιδιά θα σκεπάζουν με τι κουβέρτε. Αυτά είναι σουρεαλιστικέ καταστάσει. Είναι τραγελαφικέ, είναι για γέλια και για κλάματα. Και απ' την άλλη έχουμε τον κύριο Σύψα, ο οποίος να δηλώνει, να λέει ότι δεν αποκλείεται να ξανακλείσει τα σχολεία. Mm-hmm. Είμαστε σοβαροί, είναι σοβαρή η πολιτική αυτή. Τι κουβέρτα στα σχολεία, δηλαδή που έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή θα βγάζουν τα παιδάκια τώρα της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού και της τρίτης. Μιλάω για αυτά που είναι πιο μικρά, έτσι. Mm-hmm. Στα 5 λεπτά την κουβέρτα θα σκεπάζονται και πώς θα σκεπάζονται. Θα καλύπτονται ολόκληρα και στο διάστημα αυτό θα γίνεται μάθημα. Και θα γίνεται με κουβέρτες και τα πράγματα θα είναι ανοιχτά. Και αυτή η διαδικασία δεν επαναλαμβάνεται κάθε 20 λεπτά. Δεν είναι για γέλια αυτά και για κλάματα. Τι είναι, απάντησε μου. Έτσι. Και με τους εμβολιασμούς, με τα rapid test που φαγώθηκαν όλοι με τους εκπαιδευτικούς και στα Γιάννα έγιναν ελάχιστα σε σχέση με το σύνολο των εκπαιδευτικών, των δασκάλων δηλαδή. Αναρωτιέμαι εγώ. Έκανε σήμερα ο εκπαιδευτικός rapid test. Γιατί λένε ότι πρέπει να γίνει και για λόγους σημειολογικούς και για την ψυχολογία των γονέων και να είναι ήσυχοι κλπ. Ποια ήσυχη. Έκανε σήμερα rapid test και αύριο πάει σε μία εκδήλωση, στην οποία, σε μία ομίγυρη και γίνεται φορέας του ιού. Θα ξανακάνει, δηλαδή αποκλεί ότι δεν θα είναι φορέας του ιού το rapid test στο σημερινό. Ερωτώ. Όχι, εντάξει, δεν το αποκλεί αυτό κανείς, αλλά δεν θα μπορούσε να πάνε όμως μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που έμειναν στο σπίτι και με τις γιορτές και με αυτά. Συμφωνώ. Σε μια εβδομάδα λοιπόν, ας πούμε ότι όλοι τον Ιωαννίνο, όλοι τις εκπαιδευτικοί γιατί κάνουν το rapid test. Μετά από 2 εβδομάδες θα το ξανακάνουν. Κανονικά θα έπρεπε. Δεν το λέει κάτι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν ποιος σε διασφαλίζει. Λοιπόν, όλα αυτά πραγματικά είναι πρωτοφανή πράγματα τα οποία ζούμε και επιμένω, το είπα και, την προηγούμενη φορά, ότι στη φάση αυτή η κυβέρνηση έχω την εντύπωση ότι δεν ελέγχει τα πράγματα. Ναι. Έχει η μπάλα. Δεν πάει καλά. Δεν πάει στο τέρμα. Είναι offside. Παρότι είμαι άσχημο τα ποδοσφαιρικά, το ξέρω αυτό. Ότι το offside είναι. Ναι. Αυτά. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά από τον κορονοϊό. Πάμε τώρα στην Πέρδικα. Στην Πέρδικα Θεσπρωτείας, εκεί όπου καταγράφονται αντιδράσεις και εντάσεις από την πλευρά των κατοίκων, Βαγγέλη, για έργα που αφορούν αναπλάσεις. Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιγουμενίτσας, στον οποίο ο Δήμος ανήκει, η πρώην κοινότητα Πέρδικας, να υπενθυμίσω ότι ήταν η κοινότητα και στους καπνοδοστηριακούς δήμους, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχει μεγάλο πληθυσμό η Πέρδικα, δεν είναι, έχει πάνω από 2.000 κατοίκους. Ναι. Δεν είναι ένα μικρό χωριό δηλαδή. Και είναι κατεξοχήν τουριστικό χωριό. Mm. Εκεί λοιπόν ο Δήμος αποφάσισε από κάποια χρήματα από το Πράσινο Ταμείο να κάνει κάποια έργα ανάπλασης στην πλατεία. Και η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται ότι αυτά τα έργα θα αναβαθμίσουν την περιοχή. Mm-hmm. Σύσσωμοι όμως οι επιχειρηματίες πέριξ εξπαϊστηπέρδικα. Βεβαίως. Οι επιχειρηματίες που έχουν τις επιχειρήσεις τους πέριξ πλατείας, σύσσωμοι, ομόφωνα, μηδενός εξαιρούμενου, διαμαρτύρονται και διαρριγνύουν τα ημάρτια τους και λέγουν ότι αν γίνει αυτή η ανάπλαση, για μας είναι καταστροφή. Διότι τα αυτοκίνητα θα υποχρεώνονται να περνάνε έξω από το χωριό, αλλά τα δικά μας μαγαζιά θα τα τελειώσουν, θα σβήσουν. Mm-hmm. Τι πιο λογικό η Δημοτική Αρχή, εφόσον υπάρχει τέτοια αντίδραση, να ακυρώσει ένα έργο. Δεν το κατάλαβα. Έγινε χτες μια συνέλευση, μια συνεδρίαση στην πρώην κοινότητα, παρουσία του αντιδήμαρχου τεχνικών έργων του Δήμου. Ο κύριος Δήμαρχος δεν ήταν παρόν, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Θέλει να πετάξει την καυτή πατάτα σε άλλους. Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Μπορεί, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλογίσω ευθύνη. Πάντως δεν ήταν παρόν. Εγώ καταγράφω το γεγονός. Εκεί υπήρξε μεγάλη ένταση, φραστικά επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων διαμαρτυρόμενων δημοτών και αυτών οι οποίοι επέμεναν μαζί με τον αντιδήμαρχο, δηλαδή τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και τους άλλους, για να προχωρήσει το έργο. Τελικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Εάν όμως προχωρήσει. Εδώ βλέπω μια δημοτική αρχή, αγαπητή Βίκη, που ανοίγει μέτωπα. Δηλαδή, άνοιξε ένα μέτωπο με όλους τους εμπόρους και με όλο τον ιατρικό κόσμο και με τον δικηγορικό κόσμο και με όλους τους επαγγελματίες, με τον περίφημο, αν θυμάσαι, ποδηλατόδρομο που ήθελε να κατασκευάσει επί της Κύπρου. Mm-hmm. Και τελικά το έργο, μετά από τις μαζικές καθολικές αντιδράσεις, ακυρώθηκε. Τώρα έχουμε ένα ανάλογο σκηνικό στην Πέρδικα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η δημοτική αρχή δεν την ενδιαφέρει. Θέλει οπωσδήποτε να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Ναι, αλλά το πρόγραμμά της, αν δεν έχει την έγκριση και τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας, για ποιο το κάνει. Προφανώς,
μάλλον δεν ακούνε καλά. Και οριλά υπάρχουν πολύ καλοί εδώ στην περιοχή για να ξεβουλώσουν τα αυτιά. Αυτή είναι η δική μου παρένεση. Εγώ πάντως, αν ήμουν δήμαρχος, θα επισκεπτόμουν, αν δεν άκουγα καλά, θα επισκεπτόμουν έναν οριλά. Έτσι, για παρέμβαση. Αυτά. Λοιπόν, και πάμε, Ευαγγέλη μου, να κλείσουμε από τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ομόνιας στη Βόρεια Ήπειρο. Ήταν 11 Ιανουαρίου του 1990, λίγες μόλις ημέρες από όταν άρχισε να καταραίει το καθεστώς, το τυραννικό καθεστώς του Ραμίζα Λία, διαδόχου του Εμβέρ Χότζα, που κράτησε σε σκλαβιά και σε εχμαλωσία όχι μόνο τους Έλληνες της Βορείου Επίρου, αλλά και όλο τον αλβανικό λαό για δεκαετίες ολόκληρες, όταν ο ελληνισμός της Αλβανίας, οι Έλληνες της ελληνικής εθνικής μειονότητας, οι οποίοι, θα το πω για μια ακόμη φορά, σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότερο Έλληνες από εμάς, και εθνολογικά, αν το ψάξει κανείς και φιλετικά, γιατί κάποιοι εδώ όταν ερχόταν τους αποκαλούσαν Αλβανούς. Και στην Αλβανία τους αποκαλούν Έλληνες. Ναι. Τουλάχιστον στην αρχή, τώρα τα πράγματα κάπως έχουν ισορροπήσει. 11 Ιανουαρίου λοιπόν συστήνεται η Ομόνια. Ήταν η οργάνωση, η μεγάλη αυτή οργάνωση, η μεγάλη ομπρέλα κάτω από την οποία στεγάστηκε όλος ο ελληνισμός της ελληνικής εθνικής μειονότητας για πάρα πολλά χρόνια. Συνέβαλε τα μέγιστα στο να διατηρηθούν και να αναδειχθούν τα δικαιώματα των Ελλήνων ομοεθνών της Βορείου Ηπείρου, με διώξεις, να υπενθυμίσω την δίκη των 5, αν θυμάσαι, στο Αργυρόκαστρο το 1994, με τον αείμνηστο Μπεζιάνη, που πρωταγωνιστούσε τότε ως πρόεδρος της Ομόνιας. Δυστυχώς, βέβαια, κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής της οργάνωσης, είχαμε το σχίσμα, ας το χαρακτηρίσω έτσι, δηλαδή την διαίρεση με τη δημιουργία του ΜΕΓΑ, της άλλης οργάνωσης που εκπροσωπεί ένα μικρότερο, πολύ μικρότερο μεν ποσοστό, αλλά δυστυχώς διεράγει η ενότητα της οργάνωσης, του ελληνισμού της Αλβανίας, που είναι απαραίτητη όσο ποτέ. Εύχομαι και ελπίζω, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων, να συνεχίσει η Ομόνια να υπάρχει. Είναι αυτή η οποία συνεργάζεται με το ΚΕΑΡ, το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και έχει συμβάλει καθοριστικά στο να εκλέξει βουλευτές όλα αυτά τα χρόνια. Είναι εκείνη η οποία βοηθάει στην διατήρηση των δεσμών μεταξύ των Ελλήνων, και είναι επίσης εκείνη η οργάνωση η οποία παρεμβαίνει σε κάθε ελληνική κυβέρνηση και απαιτεί και διεκδικεί και πιέζει για αιτήματα των βορειοπυρωτών. Με αφορμή αυτό να υπενθυμίσω ότι η σύνταξη, η ελάχιστη σύνταξη, 2 εκατοστάρικα, 220 ευρώ το μήνα είναι, μιλάμε για ένα ποσό ξεφτύλα δηλαδή, που θα έδιναν στους Έλληνες βορειοϋπειρώτες ανασφάλιστους, ηλικιωμένους, υπερήλικες, οι οποίοι δεν έχουν άλλο πόρο και διαμένουν εκεί στις πατρογονικές εστίες για να μην ερημώσει η Βόρειος Ήπειρος, ακόμη παραμένει υπόσχεση και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από τη σημερινή. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Και με αφορμή αυτά, να πω στον σημερινό πρόεδρο, στον Βασίλη τον Γκάλιο, να κάνει ό,τι μπορεί για να ενωθούν οι δύο, σε εισαγωγικά, παρατάξεις, έτσι, να ενώσει τα διεστώτα, την Ομόνια με το ΜΕΓΑ, γιατί εδώ ισχύει το ισχύς εν τη ενώση, εξού και Ομόνια, και το διέρη και βασίλευε. Αυτά, και να τα χιλιάσει κατά τα άλλα η οργάνωση του απόδημου του βορειοϋπειρωτικού ελληνισμού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα.